Κυρίες και κύριοι, είμαστε κοντά σας στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Για 35 λεπτά περίπου ακόμη θα είμαστε μαζί σας. Όσοι επιθυμείτε στο 25 25 0900, είστε ευπρόσδεκτοι να τηλεφωνήσετε, να ακούσουμε την άποψή σας για τα φλέγοντα θέματα, θέματα οικονομίας. Μην ξεχνάτε ότι πλούσιοι πλουσιότεροι και φτωχοί φτωχότεροι, και θα αναρωτηθείτε κι εσείς όπως και εγώ, όπως και όλοι οι φίλοι μας, ποιος υπουργός έχει κάνει φτωχός για να καταλαβαίνει τη φτώχεια, ποιος όλος, από όλους αυτούς που θέλουν να μας σώσουν και να θέλουν να μας σώσουν, αντί αφού θες να μας σώσεις, έλα ρε παιδί μου, πρόσφερε τις υπηρεσίες σου μισθή. Δωρεάν, δεν θες να μας σώσεις, δεν θες να είσαι ο σωτήρας του τόπου. Δεν παίρνεις λεφτά. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πληρώνεται και οι βουλευτές και οι υπουργοί όλοι πληρώνονται. Γιατί να πληρώνουν, αφού θες να σώσεις τον τόπο, έλα δωρεάν να τον σώσεις. Άρα λοιπόν, αυτοί δεν έχουν κάνει φτωχοί, η συντριπτική πλειοψηφία εξ αυτών, αν όχι όλοι, και δεν καταλαβαίνουν πώς είναι ένας φτωχός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με την ακρίβεια στα ύψη, με τους μισθούς να μην επαρκούν για να βγάλουν μήνα και εδώ οι φίλοι μας στην Κύπρο και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους Γερμανούς να έχουν πρόβλημα, πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να έχουν τέτοιο μεγάλο πρόβλημα. Και όταν η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, που είναι η Γερμανία, και τέταρτη παγκοσμίως ασθενή, καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Πραγματικά. Πριν πάμε όμως να καλησπέρισω εδώ τους προσκεκλημένους, να σας δείξω το βιβλίο μου. Τα μεγάλα συλλαλητήρια για την Μακεδονία. Δεν κυκλοφορεί σε βιβλιοπολία επειδή ρωτάτε. Όσοι επιθυμείτε, μπορείτε να παραγγείλετε στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη. Είναι όλη η ιστορία των μεγάλων συλλαλητηρίων που ρίξανε την κυβέρνηση του Τσίπρα, που μειώσαν τα ποσοστά της κυβερνήσεως του κ. Μητσοτάκη από το 41% στο 28%, γιατί το 23 έπρεπε να εξαφανίσουμε τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, το 19, συγγνώμη, το 23 έπρεπε να εξαφανίσουμε, το 19 διώξαμε τον Τσίπρα, το 23 όμως τώρα έγινε αυτό, το 24 σε ευρωεκλογές έπεσε η Νέα Δημοκρατία γιατί δεν τήρησε το λόγο της για καταγγελία της συμφωνίας. Και αυτό που έλεγα και λέω είναι: η Μακεδονία είναι η Ελλάδα, η Ελλάδα είναι η Μακεδονία, η Κύπρος είναι η Ελλάδα και η Ελλάδα είναι η Κύπρος. Επαναλαμβάνω. Η Κύπρος είναι η Ελλάδα και η Ελλάδα είναι η Κύπρος. Όλα αυτά λοιπόν, αφού νωρίτερα είχαμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε και είχαμε στην τηλεφωνική γραμμή μέσω Skype, μάλλον, τον στρατηγό τον κύριο Καμπουρίδη, που είπε πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε ακούσει ξανά, εντυπωσιακά πράγματα, είναι άριστος γνώστης της τουρκικής πραγματικότητας ο κύριος Καμπουρίδης. Επανερχόμαστε εδώ στο στούντιο, αφού θυμίσω για μία ακόμη φορά το 25 25 0900, αστική χρέωση για όσους επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Καλησπέριζω εκ νέου τον αγαπητό συνάδελφο και εμπειρότατο και πολύ αγαπημένο σε εσάς και σε εμάς βέβαια, τον κύριο Μίκη Κασάπη. Καλησπέρα κύριε Κασάπη. Καλησπέρα και καλό, γεια. Καλησπέρα. Καλώ ήρθατε. Ξανά σα καλωσορίζω στην Κύπρο και στην εκπομπή. Γιατί θα είστε Σαββατοκύριακο εδώ μαζί με τους φίλους και τηλεθεατές. Εδώ τα πλήστα Σαββατοκύριακα, τα περισσότερα Σαββατοκύριακα θα είμαι εδώ για να επικοινωνώ με τον κόσμο. Ξέρεις, η επικοινωνία με τον κόσμο είναι μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, και βέβαια την κυρία Μίριελ Γρηγορίου. Καλησπέρα σας κύριε Γρηγορίου. Καλησπέρα και πάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς για την παρουσία σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μας και τιμή μας. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο, κύριε Κασάπη, να έρθω σε εσάς και να μου πείτε λίγο ένα σχολιασμό, γιατί δεν είχαμε πριν τον χρόνο, είχαμε τα τηλέφωνα των τηλεθεατών και τον στρατηγό. Ο στρατηγός, όπως είδες, ο κύριος Καμπουρίδης, μίλησε για τον φόβο που υπάρχει στην Τουρκία, μεγάλος φόβος για τα όσα συμβαίνουν, και είπε και το εξής, ότι όταν οι Τούρκοι αισθανθούν ότι απέναντί τους έχουν κάποιον δυνατό, τότε έχουν θέμα μεγάλο. Ναι, έχουν ένα πρόβλημα μεγάλο, αλλά το θέμα είναι ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτή τη θρασίδιτα της Τουρκίας, κύριε Καλόγυρε. Δηλαδή και το γεγονός ότι δεν ξέρουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Τουρκία. Η Τουρκία ως είδος αυτό το οποίο λέει, το κάνει κιόλας. Δηλαδή όταν και στο θέμα της εισβολής στην Κύπρο, αλλά και αργότερα με τον περιορισμό βασικά των ερευνών στην νότια περιοχή της Κύπρου με την Μέτρο Μαρμαρός και άλλα πλοία τα οποία είχε βγάλει στο Σεριάνι εκεί, πράγμα το οποίο φαίνεται ότι ναι μεν μπορεί η Τουρκία να λέει, και ο κύριος Καμπουρίδης, ότι είναι ένας
τουρκικός λαός φοβισμένος, αλλά από την άλλη όμως βλέπουμε τη Θρασίδα και αυτό φαίνεται και μέσα από την πορεία της ιστορίας. Δηλαδή με τις διάφορες γενοκτονίες τις οποίες είχε κάνει κατά καιρούς, με το θέμα και πρόσφατα με το θέμα της τα 50 χρόνια της συνεχιζόμενης κατοχής της Κύπρου από τα τουρκικά στρατεύματα χωρίς να λαμβάνει κανέναν υπόψη. Και μάλιστα την αλλαγή του δημογραφικού χαρακτήρα της Κύπρου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Όταν πάει κάποιος στην κατεχόμενη περιοχή, δεν θα θυμίζει τίποτα από ό,τι ήταν πριν το 1974. Έχουν χτιστεί βεβαίως εκτός από την αλλαγή που έχει κάνει με την ανέγερση πολλών οργιστικών μονάδων, είναι και το θέμα της αλλαγής, γιατί υπάρχουν και κουβαλητοί. Είναι μια άλλη μυρωδιά βασικά στην κατεχόμενη περιοχή αυτή την ώρα. Έτσι είναι. Κυρία Μίριελ, εσείς ζείτε στη Λευκοσία, έτσι δεν είναι? Βέβαια, ναι. Κυρία Γρηγορίου. Ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι στις διάφορες βόλτες που έχετε κάνει με τους φίλους σας, με την οικογένειά σας, έχετε δει ότι στη Λευκοσία υπάρχουν και αρκετοί λαθρομετανάστες. Ναι, βέβαια. Μετανάστες και πρόσφυγες. Πιθανή, ελάχιστοι αυτοί. Ναι, ναι. Επίσης, ξέρετε και την περιοχή του Πουρνάρα. Είχατε ακούσει και το στρατόπεδο που είχε εκεί, το χώρο συγκέντρωσης, να το πούμε έτσι πιο ευγενικά, των λαθρομεταναστών. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η Κύπρος, λόγω των κατεχομένων και όχι μόνο, τώρα και από το Λίβανο έρχονται με πλοιάρια πολύ και με ταχύπλοα κτλ., είναι ένας πόλος έλξης για κάποιους που θέλουν να πατήσουν στο ευρωπαϊκό έδαφος. Από τα κατεχόμενα έρχεται πιο εύκολα μέσα και με τη βοήθεια των ανθρώπων που κάνουν εμπόριο ανθρώπινων ψυχών που λέω εγώ, μεταφέρουν απελευθερωμένους και όχι μόνο, αλλά μεταφέρουν και πολλούς πράκτορες στην ελεύθερη Κύπρο. Ναι. Μέχρι τώρα υπήρχε στη Λευκοσία επί περίοδου του Υπουργού Εσωτερικών, δεν το λέτε εδώ, τον μετανάστευσης, τον κύριο Νουρή. Ήταν Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Εσωτερικός, ναι. Υπήρχε ένα σειρματόπλεγμα στην πράσινη γραμμή 11 χιλιόμετρα, το οποίο σειρματόπλεγμα, κυρία Γρηγορίου, κυρίες και κύριοι και κύριε Κασάπη, εμπόδιζε σε ένα μεγάλο διάστημα, 10 χιλιόμετρα, ένα μεγάλο μήκος, την πιθανή έλευση λάθρων μεταναστών στην ελεύθερη περιοχή της Κύπρου. Το ερώτημα είναι το εξής τώρα, αυτό που έχω πει και εγώ. Έρχεται ο Χριστοδουλίδης, πιεζόμενος από Τούρκους και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον κύριο Γενικό Γραμματέα, και λέει θα βγάλω το σειρματόπλεγμα και αυτό ξέρετε αυτή η πίεση είναι και από αυτό στο ΑΚΕΛ, οι οποίοι έχουν άλλες ιδέες σε πολλά θέματα, και λέει θα βγάλω το σειρματόπλεγμα, λέει, και θα βάλω αστυνομικούς να φυλάνε και θα βάλω και κάμερες. Και εγώ του είπα το Χριστοδουλίδη, τώρα που θα βάλεις και κάμερες, γιατί θα περνάνε, βάλε και ένα live streaming για να τους βλέπουμε ζωντανά πώς μπαίνουν μέσα. Εσείς πιστεύετε ότι βγαίνοντας το σειρματόπλεγμα, που είναι ένα μέτρο αποτροπής εισόδου λαθρομεταναστών, οι λαθρομετανάστες θα σταματήσουν να μπαίνουν και θα ντρέπονται τις κάμερες που θα τους τραβάνε, γιατί δεν έχουν στο δουλειό θα βάζουν κάμερες, θα βγάζουν και selfie μίκη μπροστά στη κάμερα και θα τις στέλνουν εκεί πέρα. Δηλαδή αυτή η κίνηση της κυβέρνησης, Χριστοδουλίδη, να βγάλει το σειρματόπλεγμα, τι σημαίνει? Σημαίνει αποθάνηση εισόδου λαθρομεταναστών ή θα είναι μπάτε σκύλια λέστε και αστυνομικοί να καταγράφουν? Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένα περίπλοκο ζήτημα αυτό. Από τη μία, δηλαδή, προσπαθεί με κάποιο τρόπο δηλαδή, να εξομαλύνει όλο αυτό που γίνεται με το μεταναστευτικό. Σίγουρα, το να βγάλεις ασυρματοπλέγματα θα πρέπει να έχεις πάρα πολύ δυνατή πολιτική, έτσι ώστε να αποφευχθούν όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, με τις κάμερες και τους στρατιώτες στην αστυνομία να είναι σε επίβλεψη και σε πάρα πολύ επαγρύπνηση. Όλο αυτό. Να σας θυμίσω και εσάς και στους τηλεθεατές ότι και οι Γερμανοί λένε πλέον φτιάξτε κι άλλους φράκτες στην Ελλάδα και παντού έχει φράκτες και με φράκτες μπαίνουν πάλι λαθρομετανάστες μέσα. Εδώ πέρα που είναι τόπος έλξης λαθρομεταναστών, γιατί είναι τα κατεχόμενα απέναντι και υπάρχει μεγάλο εμπόριο ανθρώπινων ψυχών. Μάλιστα. Πώς θα τους αποτρέψουμε αυτούς? Δηλαδή, αν δεις 200-300 άτομα να μπαίνουν μέσα, τι θα τους ρίξει, μολότοφ, όχι? Δακρυγόνα, όχι. Τι θα τους κάνεις, θα τους αφήσεις να μπουν? Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αφού θα πεινάνε οι άνθρωποι. Θα μπορούσε να είναι διαχειρίσιμο με κάποιο τρόπο, πιστεύω. Πώς? Αν υπήρχε σωστή δύναμη στην Κύπρο, δηλαδή στρατιωτική, αστυνομική, αυτό. Δεν αν ήταν αποτρέπονται. Θυμόσαστε τι έγινε στον Εύρο επάνω, κύριε Κασάπη, τα επεισόδια πριν μερικά χρόνια. Ναι. Υπήρχε κανονική προσπάθεια εισβολής χιλιάδων λαθρομεταναστών με τη βοήθεια των Τούρκων απέναντι. Μιλάμε για πόλεμο, για μάχη. Δεν αποτρέπονται, δηλαδή αυτό το σειρματόπλεγμα σε βοηθάει να τους αποτρέψει έστω λίγο. Είναι αλήθεια αυτό.
είναι αλήθεια αυτό. Και εσείς αισθάνεστε όταν κυκλοφορείτε το βράδυ και σε περιοχές, ας πούμε, του καθόλου κέντρου. Καθόλου ασφαλής δεν αισθάνεστε. Αισθάνεστε ασφαλής. Όχι, καθόλου, καθόλου. Καθόλου. Εργαζόμουν δηλαδή και στο κέντρο, κοντά εκεί όπου είναι και η πράσινη γραμμή, δηλαδή πριν 1-2 χρόνια. Και πραγματικά δεν μπορούσα να περπατήσω από την πόρτα της εταιρείας μέχρι και το αυτοκίνητό μου. Φοβόσουνα. Ναι, φοβόμουν. Η αλήθεια είναι ότι πιο κεντρικά είναι τα πράγματα είναι έτσι λίγο χειρότερα, πιστεύω. Μάλιστα. Στη Λευκοσία κυρίως. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Η κυρία Κούλα. Καλησπέρα, κυρία Κούλα. Ναι. Ναι, κυρία Κούλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μιλώ εγώ. Εσείς μιλάτε, εσείς, ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Χαιρετώ και ευχαριστώ που μου διάτε την ευκαιρία. Πέ μου, έχει κανένας, όταν ένα φύγει μια φορά, πρέπει να φύγει άλλη. Τι εννοείτε. Έκανα εγώ χτες μια ερώτηση και σήμερα πάλι ευκήκα. Γίνεται. Γίνεται, γίνεται, ναι. Λοιπόν, είστε τυχεροί. Έχει λοιπόν. Λέει πολίτες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, 140.000. Ρωτώ, και ρωτήστε τους κι εσείς, τους καρεκλοδυνάστες, γιατί είναι δυναστεία που έχουν, γιατί ήρθαν και κόψαν τις συντάξεις του κόσμου. Είναι αναστατωμένος και αγανακτισμένος ο λαός. Ανθρώποι, ηγέτες που δεν σέβονται τον λαό τους και δεν λύνουν τα προβλήματα όπως πρέπει, δεν αξίζει να τους κουλετάς. Εμάς δεν μας λαμβάνει υπόψη. Εστήλαμε, πώς το λέει, εστήλαμε διαμαρτυρία, όχι τώρα, 9 μήνες ακόμα έμας απαντήσατε. Και πολλοί θα είναι μετά. Ναι, ρωτήστε τους, να δούμε τι γίνεται εσείς που μπορείτε. Γιατί όσο και αν τηλεφωνήσουμε, δεν μας ακούν, δεν χτυπούν τα τηλέφωνα. Βάλουν μαζί μουσικούα για να περνάει η ώρα και τέλειωσε. Μάλιστα. Αυτό είναι κοροϊδία. Και εμείς δεν έχουμε στην κοροϊδία. Εντάξει. Η μουσική μόνο του έμεινε για να κάθεσε και να ακούς μουσική, όπως λέτε, κύριε Κούλα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν. Βάζω λίγο μουσικούλα και είμαστε εντάξει, τα λέει πολύ ωραία η κυρία Κούλα. Για να πω και την αλήθεια, και θα πω στην κυρία Κούλα, γιατί πολλές φορές μέσα από τα προγράμματα, τα απογευματινά, μέσα από το λόγο στον πολίτη, κυρία Κούλα, φιλοξενούμε ειδικούς εδώ και μάλιστα ανοίγουμε τις γραμμές. Οπότε, αν έχετε καλοσύνη, κάποια στιγμή που θα έχουμε τέτοια θέματα, τα οποία έχουν να κάνουν με αυτά τα οποία σας απασχολούν, είναι καλό να παίρνετε μέρος σε αυτές τις εκπομπές, στο 25-25-0900, για να ρωτάτε από πρώτο χέρι τα δικαιώματα ή να σας υπενθυμίζουν οι ειδικοί που έχουμε εδώ τα δικαιώματα του κάθε πολίτη. Θα ήταν χαρά μας να σας είχαμε σε μια εκπομπή κοντά μας όταν έχουμε κάποιο ειδικό. Και ξέρεις Μίκη, θα πρέπει σιγά σιγά να καλούμε εδώ στο στούντιο απλούς πολίτες. Δηλαδή, όχι μόνο επώνυμος. Τους απλούς ανθρώπους, οι οποίοι είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, να έρθει εδώ και να μας πει αυτό στην άποψή του, ως απλός πολίτης που στο όνομα του κυπριακού λαού μιλάμε, εκλέγονται όλοι αυτοί που εκλέγονται. Έτσι, το σκεφτόμαστε και το έχουμε συζητήσει και μαζί και φαίνεται ότι υπάρχει έτσι στα σκαριά αυτή η σκέψη. Να το δούμε και μαζί για να δούμε πώς υλοποιείται και με ποιο τρόπο. Δηλαδή, ο απλός πολίτης που θα έρχεται είναι μεγάλη υπόθεση, γιατί ακούς τον άνθρωπο. Τι είπε η γυναίκα τώρα πριν, ότι λέει τηλεφωνώ για να διαμαρτυρηθώ γιατί μου κόψαν τη σύνταξη, γιατί βάζουν και ακούω μουσική. Αφού είναι τίμπερδες, δεν δουλεύει κανείς, κρίνεις να απαντάει. Ναι. Βεβαίως, και από την άλλη δίνουμε βήμα, το οποίο είναι και αυτό ένα ενθελαντικό στοιχείο, γιατί δίνουμε βήμα στον πολίτη να βγει. Αυτή τη στιγμή μέσω της τηλεφωνικής γραμμής, ανεξάρτητα αν δεν είναι εδώ, είναι στον χρόνο δικό του. Για δείξτε λίγο τον κύριο Μίκη, παρακαλώ. Δείξτε μου τον κύριο Μίκη και την κυρία Γρηγορίου. Λοιπόν, ναι κύριε Κασάπη, συνεχίστε. Ναι. Αυτό που, που έλεγα προηγουμένως είναι ότι ναι μεν, υπάρχει έτσι μια σκέψη και μαζί το συζητήσαμε για το θέμα της, το να έρχονται εδώ πολίτες, αλλά από την άλλη όμως υπενθυμίζω και το 25-25-0900 μπορούν οι φίλοι τηλεθεατές να λαμβάνουν μέρος σε αυτή την εκπομπή για τα διάφορα θέματα τα οποία
συζητάμε εδώ με τους ειδικούς που έχουμε και όσον αφορά συντάξεις κλπ. Κατ' επανάληψη είχαμε εδώ και μάλιστα είχαμε και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ένα-δύο φορές, ο οποίος απάντησε σε όλα τα τηλεφωνήματα και σε αυτά τα οποία δεν απαντήθηκαν στον αέρα. Δώσαμε τα τηλέφωνα για να τα πάρει ο άνθρωπος. Αυτό ακριβώς σε βλέπει ο κόσμος, αγαπητέ κύριε Κασάπη, γιατί έχεις την δυνατότητα να προσκαλείς τον κόσμο εδώ και να δέχεται ο κάθε υπουργός που αυτή τη στιγμή κάνει διαχείριση οικονομικής πολιτικής, κυβερνητικής πολιτικής, να απαντάει στον κόσμο. Ξέρεις, το πρόβλημα του κόσμου, γιατί υπάρχει αίσθηση, μου λέγε σήμερα το μεσημέρι ένας φίλος, ότι στην Κύπρο ευημερούν τα πάντα. Όχι. Και στην Κύπρο ευημερούν λίγοι. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων το οποίο ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, στα όρια της φτώχειας. Για αυτούς τα κάνουν. 1.125 ευρώ βρέθηκαν επιταγές, θυμίζω, προς λαθρομετανάστες, πρόσφυγες ή ό,τι άλλο ήταν, η συνδιαταγή κυρίου τάδε-τάδε, Ισλαμικής καταγωγής, η οποία επιταγή, τη θυμάσαι, κύριε Γρηγόρη, αυτό το επεισόδιο το θυμόσαστε. Και επεισόδιο ακριβώς. Που βρέθηκαν οι επιταγές της Κυπριακής Δημοκρατίας προς λαθρομετανάστες, μετανάστες ή πρόσφυγες, δεν ξέρω τι ήταν η ιδιότητά τους, 1.125 ευρώ για μικροέξοδα μηνός, ας πούμε, Μαρτίου ή Μαΐου ή Απριλίου. Εντυπωσιακά ποσά από τα χρήματα που τρώγονται από όλους αυτούς τους απατεώνες των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Δεν είναι όλοι απατεώνες, αλλά στην τριβική πλειοψηφία είναι απατεώνες. Και από όλο αυτό το συνοθήλευμα, το οποίο είναι δίπλα και το οποίο απομιζά εκατομμύρια. Δεν απομιζά ένα-δυο χιλιάρικα. Εσείς το διανοείστε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι 1.125 ευρώ σε κάποιους, σε μηνιαία βάση με αιτιολογία μικροέξοδα, δηλαδή τα βασικά έξοδα πόσο ήτανε. Όταν ο μισθός είναι 900 ευρώ καθαρά στην Κύπρο, τόσο δεν είναι. Ναι. 1.125 ευρώ για μικροέξοδα, τα βασικά έξοδα πόσο είναι. Και δεν μιλάει κανείς. Και κυνηγάνε το καλόγερο γιατί έβγαλε αυτά τα πράγματα. Κύριε Μαρία, είναι παρούσα. Καλησπέρα κύριε Μαρία. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Απλώς και εγώ θέλω να επιμείνω κάτι. Παίρνω μία σύνταξη 381 ευρώ, ενώ κάθε χρόνο μου την έχουν κλειστεί. Θέλω να μάθετε αν υπάρχει νόμος κλειστής σύνταξης. Είναι γεροντική, είμαι 71 χρονών. Και κάθε χρόνο μου ζητάνε συμβόλαιο. Μένω με την κόρη μου. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Ας μου δώσουν, παίρνω τηλέφωνο, ζητάω διευκρινήσεις. Δηλαδή, πείτε μου τον νόμο ότι η δικαιούμαι είναι από την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έχει σχέση αυτό. Αλλά εγώ έφερα όλα μου τα δικαιώματα εδώ, τα πάντα, φορολογικά. Μετέφερα όλα μου τα πάντα εδώ. Είμαι μόνιμος κάτοικος Κύπρου, 10 χρόνια. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και θέλω να μάθω αυτό, δηλαδή με καίει. Γιατί κάθε χρόνο μου ζητάνε συμβόλαιο. Η κόρη μου, μένω με την κόρη μου. Η κόρη μου δουλεύει, έχει το πρόβλημά της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Τους έκανα για να πάρω το μικρό τσεκούρι τα 710, μου τα απορρίπτουν λόγω του εισοδήματος, λόγω του εισοδήματος της κόρης μου. Μάλιστα. Η κόρη μου είναι 28 χρονών. Ναι. Κυρία, δυστυχώς δεν... Κυρία Μαρία, αν έχετε την καλοσύνη, αφήστε το τηλέφωνο στους συναδέλφους στο control για να επικοινωνήσουμε μαζί, να δούμε πώς μπορεί να βοηθηθείτε μέσα από κάποιους οι οποίοι χειρίζονται αυτά τα οποία χειρίζονται. Δώστε το τηλέφωνο, αν έχετε την καλοσύνη, στον κύριο Σπύρο και στον κύριο Αντώνη στο control που βρίσκονται συναδέλφοι. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στην κυρία Γρηγόριου. Κυρία Γρηγόριου, είστε νέο παιδί. Έχετε ανθρώπους που σκέφτονται λίγο διαφορετικά από τη δική μας γενιά, τη δική μου και του κυρίου Κασάπη. Έχετε συζητήσει καθόλου, συζητάτε εσείς οι νέοι καθόλου το θέμα του Κυπριακού? Πολλές φορές το συζητάμε, βέβαια. Και ποια είναι η άποψη που επικρατεί? Ότι δεν θα λυθεί ποτέ. Αν θέλετε την ειλικρινή μου άποψη, αυτό λένε οι νέοι, ότι δεν βλέπουν να λυθεί ποτέ. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, νομίζω ότι είναι αυτό που έλεγα και χθες για αυτό το θέμα, για το Κυπριακό, ότι υπάρχει έτσι μια απογοήτευση και μια έλλειψη πρόοδου.
Οπότε και ο λαός και οι νέοι θεωρώ ότι πλέον έχουν πολύ διαμορφωμένη άποψη. Η νεολαία λέει ότι δεν θα λυθεί ποτέ. Έτσι νιώθει η νεολαία, ναι. Αισθάνεστε, ας το πούμε, εξοικειωμένη με το γεγονός του ότι το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας καθόλου είναι υποκατοχή? Όχι. Όχι βέβαια, καθόλου. Και γι' αυτό και όλοι οι νέοι, όταν λέγαμε και για τις εκλογές, θεωρώ ότι η Κύπρος είναι ένας λαός που οι νέοι είναι πάρα πολύ δραστήριοι και πάρα πολύ ξύπνοι στα πολιτικά, παρόλο που δεν κυριαρχεί αυτή η γνώμη. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου. Δική σας, πάλι, ναι, αυτή είναι η δική μου γνώμη για τους νέους, ότι και γνωρίζουν και θέλουν να προσφέρουν και να δουν, να δουν την αλλαγή, γιατί σίγουρα νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να δεχτεί ή να εξοικειωθεί με κάτι τέτοιο. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε σε μένα και στον τηλεοπτικό σταθμό Βεργίνα, έχει πει το πολύ σωστό, κατά την άποψή μου, ότι η Κύπρος στο παρελθόν είχε μεγαλύτερες περιόδους κατοχής και απελευθερώθηκε. Πιστεύετε ότι η απελευθέρωση της Κύπρου και η επανένωση του νησιού κάτω από τις συνθήκες που πρέπει να επανωθεί είναι εφικτή στο άμεσο μέλλον? Εντάξει, ένα πάλι πολύ περίπλοκο θέμα. Θεωρώ ότι θα μπορούσε με κάποιο τρόπο, ναι, σίγουρα όχι τα δύο κράτη που θέλουμε βέβαια. Μάλιστα. Όμως ναι, πιστεύω ότι με τις σωστές στρατηγικές προτάσεις θα μπορούσε να γίνει μια λύση. Να πούμε, ναι, πούμε κύριε Γαζάπη, και την άποψη της νέας γενιάς. Καλά τα λέμε εμείς τώρα, αλλά είναι η γενιά είναι αυτή που θα κληθεί για να δει πώς θα ζήσουμε σε αυτό το νησί. Αυτή είναι το μέλλον, έτσι, η νέα γενιά και πώς προετοιμάζεται. Και εγώ χαίρομαι που ακούω από την κυρία Γρηγορία ότι οι νέοι έχουν άποψη, γιατί αυτό που λέμε πολιτικά, αλλά έχουν άποψη, γι' αυτό και ψηφίσαν και φοιδεία. Γιατί συγχάθηκαν το πολιτικό σύστημα. Οι Ιταλοί ψηφίσαν τη Τσιτσιολίνα παλιά, έτσι. Όχι ότι συγκρίνει το φοιδεία με τη Τσιτσιολίνα. Νομίζω το φοιδεία το ψηφίσανε και πιο μεγάλη ηλικία, δεν είναι? Ναι, το ψηφίσανε γιατί συγχαθήκαν το πολιτικό σύστημα. Τουλάχιστον ευχή του Θεού να πούμε. Εσείς μας κοροϊδεύετε, πατεώνε είστε ένα μέρος από εσάς. Να μην πω τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, καλησπέρα, ποιον έχουμε στη γραμμή? Κύριο Ανδρέα. Κύριε Ανδρέα, καλησπέρα. Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε Ανδρέα. Ακούτε με? Σ' ακούω, σ' ακούω. Ναι, κύριε Καλόγυρε, σε συγχαίρω. Μακάρι να είχαμε άλλον άνθρωπο σαν εσένα, κύριε Καλόγυρε, να τα λέει. Σε ευχαριστώ. Με ακούεις? Σας ακούω, ναι, παρακαλώ. Στην Κύπρο υπάρχει ένα κράτος τη φτώχεια. Οι φτωχοί είναι φτωχότεροι και οι πλουσιοί πλουσιότεροι. Του η πολιτική δεν τους κόφτει τίποτε. Δεν μάνα λέμε καλύτερο, ευαρύχημα να τους ακούμε. Όπως τα λες είναι. Ναι, ναι, συμφωνώ. Είναι μια κλίκα πατιώνε και τρώμε κουτάνες μεγάλοι και φτωχοί πεινούσοι στην Κύπρο. Έχει τόσο καιρό που τα ζω, δεν βαρύθηκα να τους ακούω. Ούτε θέλω να τους ακούω. Πες μου κάτι, με συγχωρείς κύριε Μίκερ. Ένα λεπτάκι, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι ακόμη, αγαπητέ φίλε, κάτι να σε ρωτήσω. Μ' ακούς? Να με ρωτήσω. Ωραία, πες μου κάτι. Πεινούμε κύριε Καλόγυρε στην Κύπρο, πεινούμε. Εγώ είπα ότι στην Κύπρο υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός κατοίκων που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, ζει σχεδόν στο όριο της φτώχειας. Ναι, κύριε Καλόγυρε, ναι. Έχει πάρα πολλούς που αντρέπονται από τον κύριε Καλόγυρε. Μάλιστα. Κάτι θες να ρωτήσεις, Μίκη? Όχι, με προβληματίζει αυτό το οποίο ακούω για να πω την αλήθεια. Ναι. Γιατί, αλήθεια είναι. Γιατί το άκουσα και σε άλλες εκπομπές τις απογευματινές που είμαστε εδώ και δίνουμε λόγο στον κόσμο και βγαίνει και λέει. Είναι αλήθεια ότι και βλέπουμε οργανώσεις οι οποίες είναι εθελοντικές οργανώσεις που μαζεύουν κάποια βοήθεια, τέλος πάντων τρόφιμα κλπ. Ναι, ναι. Και πόσοι άνθρωποι απευθύνθηκαν σε αυτά. Οπότε ναι, θα πρέπει να προβληματίσει το γεγονός ότι ακούμε αυτά από τον κόσμο. Αφού οι υπουργοί και όλοι οι πολιτικοί είναι πλούσιοι, δεν έχουν ξεχάσει τη φτώχεια. Αγαπητέ φίλε, πες μου κάτι, συμφωνείς με την απόφαση του κυρίου Χριστοδουλίδη να πάει να συζητήσει πάλι για λύση του Κυπριακού στη Νέα Υόρκη, όταν ο απέναντι λέει ότι συζητάω μόνο για δύο κράτη και για παροχές προς εμένα? Έχει φύγει ο Φελίδης. Κύριε Καλόγυρε, ναι, ναι, καλύτερα να τουρκέψει, να ησυχάσουμε. Ο αν ευκεί Τούρκος πρόεδρος, δεν θα πιο καλά από τον Κύπριο. Γιατί είμαστε αγανακτισμένοι όλοι οι Κύπριοι. Η αγανάκτηση, η αγανάκτηση του κόσμου. Λοιπόν, ναι, έχεις, ναι, έχεις δίκιο, αγανακτής με αυτούς που τρώνε με χρυσά κουτάλια. Όπως σωστά είπες, τρώνε με χρυσά κουτάλια. Και οι Κύπροι, το είναι καλά που είπε ο άνθρωπος. Έχει ιδέα. Ευκέσανε 100 πρόεδροι, από κάμα ως τώρα, κύριε Καλόγυρε. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ο κύριος. Κύριε Ξένια, καλησπέρα.
παραβαίνω γιατί άλλαξε το θέμα. Τώρα για τους λαθρομετανάστες, εάν δεν υπάρξει τιμωρία και απέλαση με αυτά όλα που γίνονται, κάθε νύχτα να σφάζονται, να λέει η ίδια αστυνομία ότι τον έλεγχο της νύχτας τον έχουν οι Σύριοι και να μην κάνουν τίποτε. Αν δεν ξεκινήσουν τις απελάσεις να οστείλουν από εκεί που ήρθαν, θα συνεχιστεί. Η Ουγγαρία και η Πολωνία δεν τους δέχονται. Και οι Γερμανοί τώρα αρχίζουν να τους διώχνουν, να τους γυρίσουν πίσω. Και δεν τους δεχόμαστε. Και κανένας δεν τους είπε τίποτε. Η Γερμανία τώρα για 6 μήνες αναστέλλονται όλες οι εξετάσεις για τους πολιτικούς πρόσφυγες. Εμείς τι κάνουμε. Για το οικονομικό. Εμείς θα ανοίξουμε τις αγκάλες. Το πρώτο που χρησιμοποίησε ο Χίτλερ για να εξοντώσει τους Εβραίους ήταν η οικονομία. Για να τους πατήσει το φρόνημα τους. Όταν βλέπεις τη φτώχεια σου δεν μπορείς να δεις τις δολιοφθορές, τις δολοπλοκίες και όλα αυτά που γίνονται στην Κύπρο. Ευχαριστώ. Για το μεταξύ να πούμε, κύριε Καλογύρη, αν πρέπει τώρα. Δώστε λίγο την επιστροφή, δηλαδή αδιέντατο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Δεν μπορώ να ακούσω το ακουστικό μέσα. Θες και μέσα σε γήπεδο. Ναι, κύριε. Αν με επιτρέπετε, διάβασα προηγουμένως στις διάφορες σελίδες ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απορρίπτει τον διαχωρισμό μιας χώρας σε ασφαλείς περιοχές και μη ασφαλείς περιοχές. Οπότε αυτό έχει να κάνει και με την επιστροφή των Σύρων στην χώρα τους, στη Συρία, αυτό το οποίο είχε ακουστεί προηγουμένως ότι θα δούμε ποιες είναι οι ασφαλείς και ποιες είναι οι μη ασφαλείς περιοχές. Και αυτό προβληματίζει και τη Γερμανία, η οποία θέλει να στείλει βασικά τους ανθρώπους αυτούς στην χώρα τους. Οπότε εδώ είναι και ο προβληματισμός αυτή τη στιγμή, γιατί 14.000 είναι Σύριοι εδώ στην Κύπρο και δεν εξετάζεται αυτή την ώρα η υπόθεσή τους για αίτηση για πολιτικό άσυλο. Αδελατάκη, όταν η ίδια η Συρία δεν μιλάει και δεν διαμαρτύρεται για την κατοχή εδάφους, δηλαδή αυτό που είπε και ο στρατηγός σήμερα, μία περιοχή δύο φορές όσο η Κύπρος την έχει υποκατοχή η Τουρκία. Αλλοιώνει τον πληθυσμό, δεν μιλάει κανείς. Ναι. Διδάσκει τα τουρκικά στα σχολεία, δεν μιλάει κανείς. Είναι Κούρδοι εκεί πέρα και δεν μιλάει κανείς γιατί ο Άσαντ βολεύεται γιατί κυνηγάει τους Κούρδους ο Τούρκος. Ο Τούρκος βολεύεται γιατί έχει πάρει ένα μέρος δύο φορές η Κύπρος και δεν μιλάει κανείς. Μα κανείς! Ούτε ένας δεν λέει για την κατοχή ενός τεραστίου τμήματος της Συρίας από την Τουρκία. Γιατί βολεύονται και οι Σύριοι γιατί είναι Κούρδοι εκεί. Και οι Τούρκοι βολεύονται, οι Αμερικανοί δεν μιλάνε, οι Άγγλοι δεν μιλάνε. Εντυπωσιακό δεν είναι αυτό, κύριε Γρηγορίου. Πολιτική. Κάνουν πολιτική μεταξύ τους. Κάνουν πολιτική. Συμφέροντα. Έτσι, και εδώ ακριβώς. Ερχόμαστε εμείς τώρα και μιλάμε και λέμε, και εμείς καλά τα λέμε και θα τα λέμε, αλλά ο Κυπριακός λαός, όταν θα έρθει η ώρα, κύριε Χρυστοδουλού, να μιλήσει, θα μιλήσει και θα έχετε μία περίοδο, αν βγάλετε την πενταετία, που πολύ αμφιβάλλω, γιατί νομίζω θα είναι και ο πρώτος πρόεδρος που θα παραιτηθεί, έτσι. Τι λες, Μίκη. Να παραιτηθεί, είναι εκλεγμένος από τον Κυπριακό λαό για 5 ολόκληρα χρόνια. Γιατί δεν παραιτηθεί, αφού δεν κάνει. Το 2028 θα έχουμε άλλες εκλογές. Γιατί δεν παραιτηθεί, αφού δεν κάνει τίποτα. Ναι, βεβαίως αυτό θα το κρίνουν αυτοί που θα το κρίνουν τώρα, αν υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα στο να γίνει. Αλλά είναι εκλεγμένος απευθείας από τον λαό, δεν είναι κοινοβουλευτικό το σύστημα. Καλά, και επειδή είναι εκλεγμένος. Να σου πω και εκλεγμένοι παραιτούνται. Όταν έχεις θάρρος στην πολιτική, λες απέτυχα και φεύγω. Δεν μπορούμε να ξέρουμε και τις προθέσεις του οποιοδήποτε ο οποίος εκλέγεται από τον λαό. Εγώ του είπα: Καλόγη. Πρέπει η Χριστοδουλίδη να πάρει για σύμβουλο ένα σύμβουλο του Νετανιάχου. Όταν λοιπόν αποφασίζει να πάρει για σύμβουλο στο προεδρικό μέγαρο ένα σύμβουλο του Νετανιάχου και διώξει όλους αυτούς που παίζουν ποδόσφαιρο, η σκάκι, η τάβλη, η χαρτιά ή οτιδήποτε άλλο, τότε θα πας και μπροστά. Καταλαβαίνετε ποιο μήνυμα σου στέλνω για να μην βγάλω και τα ονόματα στη φορά, Χριστοδουλίδη. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Όταν θα αποφασίσει να πάρει στο προεδρικό μέγαρο κανένα σοβαρό άνθρωπο. Π.χ. πες τον Νετανιάχου να σου στήσει κάποιον το παιδί μου. Μιλάνε με τον Νετανιάχου, πες το. Στήσε μου ένα σύμβουλο. Και να σταματήσει να έχει συμβούλου εκεί στο προεδρικό μέγαρο που είτε μπάλα παίζουνε, τα λέω έτσι όλα μαζί, είτε τάβλη παίζουνε, είτε σκάκι παίζουνε, είτε χαρτιά παίζουνε, είτε τυχερά παιχνίδια παίζουνε, είτε κοροϊδεύουν τον κόσμο, είτε ξαπατούν τον κόσμο. Είτε δεν έχουν διάθεση να προσφέρουν στην πατρίδα, αυτός εκεί αραίωσε τους. Και πάρε κανένα σύμβουλο της προκοπής να σε συμβουλεύει. Γιατί να ξέρεις με τον τρόπο που πας και όπως τα κάνεις, είναι θέμα χρόνου πλέον να οδηγηθείς στην κυριολεξία στην Ελλάδα. Οι δημοσκοπήσεις και οι μετρήσεις πιο χαμηλά από ό,τι σε δίνουν δεν πάει. Μηδέν θα χτυπήσει για όνομα του Θεού. Λοιπόν, για να κλείσουμε. Τον επίλογό σου, κύριε Κασάπη, για σήμερα. Πείτε μου. Τον επίλογό σας.
Μήπως είναι ότι εκείνο το οποίο διαπιστώνουν και μέσα από τις εκπομπές του απογεύματος, κύριε Καλόγυρε και κύριε Γρηγορίου, είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος ανησυχεί για διάφορα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω του. Πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο βιώνει στην καθημερινότητά του όσον αφορά την ακρίβεια και αυτό το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως για την οικονομική στενότητα των οικογενειών. Αυτό είναι το ένα. Βλέπουμε φοιτητές να σταματούν τις σπουδές γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τα ενοίκια οι γονείς τους. Και το θέμα του Κυπριακού, το θέμα της κατάστασης όπως εξελίσσεται εδώ με την, βασικά με την περιραίουσα ατμόσφαιρα, τι συμβαίνει γύρω στην περιοχή, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί ναι, την κοινή γνώμη. Αυτά τα πράγματα είναι θέματα τα οποία απασχολούν. Νομίζω τα ψάχνουμε μέσα από εκπομπές, να ακούσουμε ειδικούς, να ακούσουμε τον κόσμο τι μας λέει, για να συμβάλλουμε και εμείς έτσι ελάχιστο με την παρουσία μας εδώ στα τηλεοπτικά δρόμενα της πατρίδας μας, να ακουστεί μια φωνή, να εκφραστούν νέες απόψεις, άλλα πράγματα ίσως να είναι υποβοηθητικά. Αυτό κάνουμε. Νίκες Καζάπης, ο εκλεκτός φίλος μου και δημοσιογράφος, κάθε μεσημέρι, 3:30-5:30, σας κρατάει στην τροβιά, βγάζοντας εσάς έξω, λύνοντας προβλήματα. Μπράβο σας κύριε Καζάπη, συγχαρητήρια. Καλό βράδυ σε εσάς και πάμε στην κυρία Γρηγορίου. Κυρία Γρηγορίου, εσείς ως νέο άτομο και που σύντομα εδώ θα αναλάβετε να παρουσιάζετε και κάτι στην Ευεργίνα Τηλεόραση Κύπρου, ποιο μήνυμα στέλνετε στους νέους? Τι έχετε να πει στη νεολαία, ας πούμε, για τα βασικά θέματα, το θέμα της επιβίωσης, έτσι, η μισθή είναι πολύ χαμηλή, και το θέμα της λύσης του Κυπριακού, τα δύο βασικά προβλήματα που έχουμε στην Κύπρο. Νομίζω ότι υπάρχει σίγουρα ανάγκη για ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής στη χώρα μας. Εντάξει, για το κυπριακό ζήτημα, το θέμα είναι περίπλοκο. Περιμένουμε βέβαια να δούμε και τις εξελίξεις και τις συζητήσεις. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήρθατε και στο κομμάτι της δικής μου εκπομπής, εγώ θέλω να ακούσω και τους νέους. Μου δώσατε και ωραία ιδέα να τους φέρω εδώ τους νέους, γιατί νομίζω ότι θα υπάρχει πολύ ωραίος διάλογος να ακούμε και την άλλη πλευρά, την πιο νεανική. Και φυσικά θα τα συζητήσουμε όλα εδώ, γιατί θα κάνουμε και κοινωνικά θέματα εδώ. Και κοινωνικά και πολιτική, άμα μπορούμε να συζητήσουμε, να δείτε και εσείς την άποψη των νέων, να μας προτείνουν και αυτοί. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραίο και διαδραστικό να γίνεται όλο αυτό. Να μάθουμε. Θα τα μάθουμε όλα εδώ με τους νέους. Νομίζω θα μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα. Και εγώ πραγματικά ανυπομονώ γι' αυτό. Θα φέρω και τον κύριο Μίκη μαζί μου, να είναι η άλλη πλευρά. Να είμαστε, ξέρεις, εγώ με τη δική μου πλευρά και εσύ απέναντι. Πάντα σε διαβάζω για να βοηθήσουμε πάντα την ώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς κυρία Γρηγόριο για την παρουσία σας και χθες και σήμερα. Με τιμήσατε και εσείς ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Καζάπη. Και κλείνοντας κυρίες και κύριοι, μία είδηση της τελευταίας στιγμής που φαίνεται ότι μάλλον μέχρι αύριο το πρωί κάτι θα έχουμε στο Ιράν, στην Περσία. Ακυρώνονται όλες οι πτήσεις στα αεροδρόμια του Ιράν. Όλες οι πτήσεις από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι κάτι περιμένουν απόψε. Κάτι περιμένουν απόψε λοιπόν εκεί οι φίλοι μας οι Πέρσες, και να πούμε ότι νωρίτερα σήμερα σημειώθηκε, διαβάζω, μια ισχυρότερη επίθεση. Σημειώθηκε σήμερα, μάλλον στο μεταξύ, μια ισχυρότερη επίθεση, διαβάζω, σημειώθηκε νωρίτερα στη Βηρυτό, που επλήγησαν στόχοι και πάλι στα νότια της πρωτεύουσας. Την ίδια ώρα που γινόταν αυτό, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου έκανε έκκληση να ενταθεί η πίεση προς το Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός. Αλλά ο Λίβανος είναι ο Λίβανος που ξέρουμε, και το Νετανιάχου έχει πει ότι μιλάει για εκεί και εκεί για απελευθέρωση της χώρας από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ, γιατί ναι, μεν υπάρχει πρωθυπουργός και πρόεδρος, αλλά η Χεζμπολάχ, την τρομοκρατική αυτή οργάνωση, κάνει κομμάντο. Και βέβαια στο Ιράν, για να ακυρωθούν οι πτήσεις από απόψε στις 9 μέχρι αύριο το πρωί στις 6, να κλείσουν τα αεροδρόμια της χώρας, σημαίνει ότι κάτι θα γίνει απόψε. Άρα αύριο θα έχουμε νεότερα για το πώς θα απαντήσουν οι Ισραηλινοί απέναντι στην μεγάλη επίθεση που δέχτηκαν από τους Ιρανούς. Εισαύριο λοιπόν τα σπουδαία, θα ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Εγώ, φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστήσω για την αγάπη σας, για τα πολλά σας τηλεφωνήματα. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς για την υπομονή που είχατε να περιμένετε και που δεν είχατε δυστυχώς την δυνατότητα να βγείτε στον αέρα. Μαζί θα είμαστε και το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ ζωντανά,
από τις 4:30 το απόγευμα μέχρι τις 7 το βράδυ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.